Το βολέ από τον Σακελιάδη, η μπάλα περνάει. Είναι γρήγορος ο Φράγκο Νικόλας, το πλασέ. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τα Δωδεκάνησα, η πρώτη στο παιχνίδι. Καστρενός, η μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά. Λίγο out από τον Μουσταφάη. Τεράστια χαμένη ευκαιρία στο 21ο λεπτό για τα Δωδεκάνησα, ενώ έχουμε λάθος της άμυνας. Η μπάλα φτάνει στον Φραγκο Νικόλα, το σούτ είναι εξαιρετικό, λίγο out και πάλι. Νέα καλή στιγμή για τους γηπεδούχους. Σισόης, Σαλούφι, το σούτ είναι καλό, η επέμβαση από τον Ξενάκη, μπαίνει στη φάση ο Ζερβός, το τάκλιν σωτήριο από τον Κουτρούτσο. Στη συνέχεια η μπάλα μετά τις κόντρες κατέληξε out. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Μια ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Βλαχάκη. Αυτό στα όρια της μεγάλης περιοχής. Βλαχάκης, δεξιοπόδαρος, εκτελεί λίγο out. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τις Κυκλάδες. Στην εκτέλεση ο Σισόης. Η μπάλα περνά. Περνά και από τον goalkeeper Ξενάκη. Το γύρισμα. Δεν ξέρω αν η μπάλα έχει βρει στο δοκάρι από το γύρισμα του Πανορμίτη Πιζάνια. Νομίζω ότι έχει βρει στο κάθετο δοκάρι του Ξενάκη. Οι Κυκλάδες, οι οποίες ξεκίνησαν το δεύτερο ημίχρονο με μία αλλαγή, την οποία θα σας δώσουμε μετά από την φάση, γιατί οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται μέσα στην περιοχή. Η σέντρα που γίνεται, η κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι, δεν περνάει τα δίκτυα, δεν περνάει η μπάλα την γραμμή. Τεράστια χαμένη λοιπόν ευκαιρία για τις Κυκλάδες. Μόλι για τον Σισόη. Ο Σισόης κάθετα. Η σέντρα που γίνεται από τον Καστρενό, περίεργη η τροχιά της μπάλας. Εκτελέστηκε με πάσα το κόρνερ. Τώρα πραγματοποιεί σέντρα, είναι καλό το, καλή σέντρα και η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τα Δωδεκάνησα. Με την κοντινή κεφαλιά από τον Μιχάλη Πιζάνια. Έτσι στο 41ο λεπτό τα Δωδεκάνησα ανοίγουν το σκορ. Τα Δωδεκάνησα, τα οποία λίγο νωρίτερα γλίτωσαν το 0-1 από την κεφαλιά του Καμπάνη, 2 λεπτά αργότερα βρίσκουν τον γκολ, ενώ τώρα έχουν καλές προϋποθέσεις, έχουμε μαρκάρισμα και κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έγινε πάνω στον Σισόη. Η κίτρινη κάρτα είναι δεύτερη για τον Κουτρούτσο και έτσι οι Κυκλάδες μένουν με 10 ποδοσφαιριστές. Τελέστηκε το πλάγιο, Ντανούση, είναι καλό το πλάσε του, η μπάλα στα χέρια του Ξενάκη. Πήραν οι γηπεδούχοι με τον Ντανούση. Ζητά στα αριστερά ο Καστρενός, δεν είναι καλή η μεταβίβαση από τον Ντανούση, πρόλαβε ο Καστρενός. Γύρισε και έχουμε το 2-0. 2-0 για τα Δωδεκάνησα με σκόρερ τον Ζερβό σε μια πάσα αρκετά δυνατή από τον Ντανούση, η οποία φάνηκε να καταλήγει out. Ο Καστρενός με αυτοθυσία πρόλαβε, γύρισε. Ο Καρδουλιάς δεν μπόρεσε να τριπλάρει τον Δακτυλίδη. Πήρε ο Ντανούση. Ωραία ατομική προσπάθεια. Ωραίο το 1-2. Ντανούση πλασάρει. 3-0 για τα Δωδεκάνησα με σκόρερ τον Ντανούση. Ο Μαριγκλέν Ντανούση, ο οποίος έπαιξε το 1-2. Με τον Λέντζα, αν δεν κάνω λάθος, βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή, πλάσαρε και έτσι στο 64ο λεπτό έχουμε το 3-0 για τα Δωδεκάνησα, τα οποία δείχνουν να καθαρίζουν την υπόθεση νίκη στη σημερινή αναμέτρηση. Έκοψε προσωρινά ωστόσο, καθώς οι γηπεδούχοι κέρδισαν και πάλι. Ο Σισόης στο σούτ είναι πολύ καλό, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το κάθετο δοκάρι της εστίας του Ξενάκη, αυτή η ευκαιρία. Στο 76ο λεπτό κρατάει ο Πούπα, επιλέγει να παίξει δεξιά με τον Καρπαθάκη. Αυτός για τον Λέτζα, με τη μία ο Λέτζα στη σέντρα από τον Φραγκο Νικόλα. Ο Καστρενός με τη μία σε κόρνερ εντυπωσιακά ο Ξενάκης. Μία ακόμη καλή στιγμή για τα Δωδεκάνησα στο παιχνίδι.